Αρχίζουν να μαζεύουν τις προβλέψεις ακόμα και στις συστημικές δημοσκοπήσεις, όπου η MRB λέει πως είναι πλειοψηφική πλέον η τάση για οικουμενική κυβέρνηση μετά τις πρώτες εκλογές. Όπως ανέφερε ο Δημητρής Μαύρος, ο διευθύνων σύμβουλος της MRB, στις πρόσφατες τάσεις υπάρχει ερώτηση προς τους πολίτες τι θέλουν να γίνει σε περίπτωση που στις πρώτες εκλογές δεν βγαίνει η κυβέρνηση και μεταξύ των απαντήσεων να πάμε σε επόμενες εκλογές ή να κάνουμε κυβέρνηση συνεργασίας δύο ή περισσότερων κομμάτων η απάντηση συνεργασία αυξάνει καθώς περνάει ο καιρός. Όπως σχολίασε τώρα έχει γίνει πλειοψηφική, ξεπέρασε το 50%. Το κρίσιμο είναι ότι αν αναλύσει κανείς τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας του 2019, υπάρχει ένα 35 με 40% μόνιμα, το οποίο λέει ότι δεν θέλω επόμενες εκλογές, θέλω κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτό όπως συνέχισε είναι ένα έβριμα που το βλέπουμε σε κάθε μέτρηση και δεν το βάλαμε σε μία έρευνα. Το μετρήσαμε, αλλά δεν ξέρουμε τι απέγινε. Η πραγματικότητα είναι πόσο πλησιάζουν οι εκλογές, οι οποίες έτσι κι αλλιώς θα γίνουν σε μερικούς μήνες, οι συστημικέ δημοσκοπικέ εταιρείε θα πρέπει να διορθώσουν κατά πολύ τι προβλέψει του για να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι αρκετοί ψηφοφόροι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στι προηγούμενε εκλογέ δεν θα την ψηφίσουν ξανά σε αυτέ που έρχονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατεξοχήν ψηφοφόροι τη οικογένεια Μητσοτάκη είναι φιλοβασιλικοί, οπότε το πλήγμα αναμένεται να είναι μεγαλύτερο.